Συνεπής με το ραντεβού της προσωπικής χαλάρωσης, ο Μάριο Ντράγκη έδωσε εντολή αγοράς ομολόγων, μαζικής αγοράς ομολόγων. Όλοι οι traders είχαν εκπλαγεί μάλιστα από τον όγκο των συναλλαγών. Κεντρικές τράπεζες αγόραζαν αφιδώς για να φτάσουν το στόχο των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε μήνα. Αν η Ελλάδα κυλήσουν όλα καλά, θα μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα από τον Ιούνιο και μετά. Αποτέλεσμα αυτών των αγορών ήταν η ταχύτατη αποκλιμάκωση των επιτοκίων στα δεκαετή ομόλογα για όλες τις χώρες της περιφέρειας, ακόμη βέβαια και του κέντρου, αλλά περισσότερο της περιφέρειας. Να δώσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η Ισπανία δανειζόταν με 1,23% στα δεκαετή της ομόλογα. Η Γαλλία μόλις 0,57%. 1,29% η Ιταλία. 1,77% η Πορτογαλία. Η Ιρλανδία στο 0,89% και την ίδια στιγμή η Ελλάδα δανειζόταν με 10,12%. Μοναδική εξαίρεση στην Ευρώπη.